Κύριε Γενικέ, σας καλωσορίζουμε με αγάπη και με εκτίμηση. Κάθε φορά που έρχεστε είστε κοντά στα προβλήματά μας, μας ακούτε και αναδεικνύετε κάθε φορά οτιδήποτε μας συμβαίνει. Σας ευχαριστώ που υπάρχετε, που είστε εδώ και ευχαριστώ τον κύριο Λαμπρούλη για την παρέμβαση που έκανε σχετικά με τους μηλοκαλλιεργητές της Αγιάς. Το ρίζο το Μαρούδα που είναι πάντα παρόν στους αγώνες, χωρίς το κουκουέ, ξεκάθαρα, δεν θα υπήρχε αγροτικό κίνημα. Δεν θα υπήρχε... Όταν ξεκινήσαμε αυτό τον αγώνα στην Αγιά, πέρυσι με το ρίζο, όλοι μαζί, γιατί όλοι μαζί αποδεχτήκαμε ότι η φτώχεια δεν έχει χρώμα. Όταν είσαι φτωχός, όταν είσαι επέτης, δεν βάζεις τα κόμματα πρώτα. Όταν ξεκινήσαμε το ρίζο, κάποιος πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ μου λέει «Θα πας πίσω από το ρίζο». Του λέω «Θα πάμε μαζί». Και μαζί αυτός ο αγώνας έδωσε σε όλη την Ελλάδα, μοιράστηκαν χρήματα από την Αγιά. Ξεκινήσαμε αυτό τον αγώνα, δείξαμε ότι έχουμε θέληση, ότι δεν κάνουμε πίσω και τον πετύχαμε. Και θα συνεχίσουμε και τώρα. Σήμερα ένιωσα πολύ άσχημα, γιατί ήρθε ένας 73χρονος μέλος του συνεταιρισμού και μου ζήτησε μια επιταγή για να μην του κατάσχουν τα χωράφια. Ένας οικογενειάρχης, χρόνια μεγάλωσε τα παιδιά του με αξιοπρέπεια και τώρα ήρθε με κατεβασμένο το κεφάλι να με παρακαλέσει να του δώσω μια επιταγή για να παραμείνουν τα χωράφια του, να μην του τα κατάσχει ο φαρμακάς, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει τις υποχρεώσεις. Μιλάμε ότι βιώνουμε τραγικές καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή η Αγιά έχει το 50% των μήλων στα ψυγεία και σε λίγο καιρό βγαίνουν τα κεράσια. Αρχίζουν τα καλοκαιρινά φρούτα. Τα μήλα, η περίοδος του μήλου έχει τελειώσει. Την περίοδο που είχαμε τη συγκομιδή, είχαμε το τραγικό γεγονός του Ντάνιελ, που χτύπησε πρώτα ο Ντάνιελ και μετά ο Ηλίας, που σημαίνει ότι το νερό που έπεσε στην περιοχή μας δεν μας επέτρεπε να συγκομίσουμε και ήμασταν στην περίοδο της συγκομιδής εκείνη την περίοδο. Δεν μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση στα κτήματα. Κατεστραμμένο οδικό δίκτυο και ταυτόχρονα μας κλείνει και το εξαγωγικό κομμάτι, κλείνοντας το δρόμο, τον οδικό άξονα Αγιάς Λάρισσας, που θα μπορούσαμε να διοχετεύσουμε τα προϊόντα, τα μήλα. Φάνηκε στην αρχή μια καλή χρονιά και όλοι ενθαρρυνθήκαμε ότι μετά το εμπάρκο, μετά το ρωσικό εμπάρκο, από τότε δυσκολευόμαστε να επιβιώσουμε και μετράμε ζημιά κάθε χρόνο στην μηλοκαλλιέργεια. Είπαμε ότι θα φανεί μια αχτίδα. Τελικά κράτησε περίπου ένα μήνα, 25 μέρες, η διέλευση των βαρέων οχημάτων για τις δαλίκες, μιλάω, που θα διοχετεύουν τα εμπορεύματα, είτε για εξαγωγή είτε για την εσωτερική αγορά. Απαγορεύτηκε η διέλευση. Αυτό είχε αποτέλεσμα ένα 20-30% της παραγωγής που θα μπορούσαμε να διαθέσουμε τότε, γιατί τώρα θα μιλούσαμε για ένα 20% αποθηκευμένα. Μετά έρχεται και ο πόλεμος στο Ισραήλ, που μας κλείνει παντελώς τις εξαγωγές και για 4 μήνες ήμασταν νεκρωμένοι τελείως. Λοιπόν, το Πήλιο, ο νομός Μαγνησίας, δοθήκαν κάποια χρήματα. Είμαστε στο ίδιο μήκος και πλάτος γεωγραφικά. Το Μαυροβούνι είναι επέκταση του Πηλίου. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, δεχτήκαμε τα ίδια πλήγματα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την αδικία, δεν μπορούμε να δεχτούμε το διαφορισμό ότι εκεί υπάρχει ένας πολιτικός
που έχει περισσότερο μέσον και εδώ πέρα δεν έχουμε υπουργό, δεν έχουμε βουλευτές που να μπορέσουν. Σας ευχαριστώ για την όλη κατανόηση και ευελπιστώ ότι αυτό τον αγώνα θα το συνεχίσετε, θα το συνεχίσουμε, δεν θα το βάλουμε κάτω για να καταλάβουν ότι δεν πρέπει, την αδικία δεν πρέπει να υπάρχει σε κανέναν άνθρωπο και να γίνεται. Από εκεί και πέρα, η μυλοκαλλιέργεια αντιμετωπίζει προβλήματα. Αν ήταν μια χρονιά που πήγε στραβά λόγω τάνε, λόγω οτιδήποτε και λέγαμε ότι υπάρχει απόθεμα από τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει λίπος ή υπάρχει δυνατότητα, μετά το ρωσικό εμπάρκο 10 χρόνια δεινοπαθούμε. Η Αίγυπτος ήταν η μόνη χώρα που μπορούσε να απορροφήσει κάποια προϊόντα. Οι τιμές ήταν εξυπτιλιστικές. Όταν δίνεις και πουλάς ακόμη μέχρι πρότινος σε τιμές του 80, για να καταλάβετε ότι το μήλο είχε ένα 40, ένα 20 με ένα 40, 120 με 140 δραχμές το 90, την περίοδο αυτή που σας λέω. Το λίπασμα είχε 25 δραχμές, το πετρέλαιο είχε 30 και το μεροκάματο ήταν 2.000, που σημαίνει απλά με 15 κιλά μήλα αγόραζε σε έναν εργάτη για να σου μαζέψει. Αυτή ήταν η αξία. Σήμερα ξέρετε ποια είναι. Θες 250 κιλά μήλα, που σημαίνει ότι ο εργάτης μαζεύει 500. 250 κιλά μήλα για να πληρώσει το μεροκάματο μόνο. Τόσο πολύ έχει εξυφτιλιστεί η τιμή του μήλου. Θέλουμε για ακόμη μια φορά να συμβάλλετε τα μέγιστα και να μας στηρίξετε. Σας ευχαριστώ.